Καλησπέρα σας και από μένα. Με την παρούσα συμβουλή μας θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε την πλούσια ιστορία και βιομηχανική κληρονομιά που έχει συσσωρεύσει η αδιάλειπτη υπουργεία της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού εδώ και 66 συναπτάει. Μέσα από αυτή την παρουσίαση, ως μια case study ή ένα λειτουργικό παράδειγμα αλλιώς, θα αναφερθούμε στη σημερινή στροφή της επιχείρησης σε μια στρατηγική διάσωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής της κληρονομιάς με αποδέκτες τόσο τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και το κοινωνικό σύνολο. Μια στρατηγική η οποία αναμφίβολα περιέχει πολιτικές και πρακτικές πολιτιστικής διαχείρισης που συμβάλλουν στην αηφόρο ανάπτυξη και εντάσσονται στο πλαίσιο μιας σύγχρονης αντίληψης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ελπίζουμε δε η σύντομη αυτή παρουσίαση να αποτελέσει ένα χρήσιμο παράδειγμα για το πώς μια μεγάλη επιχείρηση, η μεγαλύτερη άλλωστε παραγωγική επιχείρηση της χώρας, αντιμετωπίζει το διακύβευμα και τις προσκλήσεις της διάσωσης, προστασίας και διαχείρισης της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Ωστόσο, θεωρούμε εξ αρχής αναγκαίο και χρήσιμο τον προσδιορισμό της έννοιας της βιομηχανικής κληρονομιάς εντός του ευρύτερου πλαισίου της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γι' αυτό και θα αναπτύξουμε σε ένα διεθνές ντοκουμέντο, το οποίο σχεδιαγραφεί με πληρότητα τη σύγχρονη αντίληψη για το πολυσχηδές της βιομηχανικής κληρονομιάς, ένα διακριτικό γνώρισμα, το οποίο θέτει όρους και προϋποθέσεις και τελικά υφαίνει τον καμβά πάνω στον οποίο αποκτά νόημα η οποιαδήποτε συζήτηση περί της οικονομικής αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για τη χάρτα του Μίζνη Ταγκίλ για τη βιομηχανική κληρονομιά, που υπογράφηκε σε ένα διεθνές συνέδριο του ΤΙΚΙ το 2003. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, η βιομηχανική κληρονομιά είναι τα κατάλοιπα του βιομηχανικού πολιτισμού που έχουν ιστορική, τεχνολογική, κοινωνική, αρχιτεκτονική ή επιστημονική αξία. Αυτά τα κατάλοιπα αποτελούνται από κτίρια και μηχανήματα, εργαστήρια, μήλους και εργοστάσια, μεταλλεία, χώρους μεταποίησης και διοίκησης, χώρους φύλαξης και αποθήκευσης, τόπους όπου παράγεται, μεταφέρεται και χρησιμοποιείται ενέργεια, μεταφορές με όλη την υποδομή τους, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για κοινωνικές δραστηριότητες σχετικές με τη βιομηχανία, όπως η στέγαση, η θρησκευτική λατρεία και η εκπαίδευση. Η βιομηχανική κληρονομιά μελετάται από τη βιομηχανική αρχαιολογία, τη διεπιστημονική μέθοδο μελέτης όλων των μαρτυριών, υλικών και άλλων, των τεκμηρίων, των τεχνογημάτων, της τρωματογραφίας και των κατασκευών, των ανθρώπινων οικισμών και των φυσικών και αστικών τοπίων που δημιουργήθηκαν για ή από τη βιομηχανική διεργασία. Κλείνει το παράθεμα, ο λόγος που βέβαια καταφέρουμε σε αυτά, πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι το γεγονός πως και για μας στην ΔΕΗ αποτελούν κατευθυντήριους άξονες της πολιτικής μας. Ας κάνουμε όμως εδώ μία απαραίτητη συνοπτική ιστορική διαδρομή. Όταν το 1901 η ελληνική ηλεκτρική εταιρεία συστήματος Thomson Houston της Μεσογείου εξασφαλίζει το δικαίωμα παροχής ρεύματος στο σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιώς, προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη παροχής, η ανάγκη κατασκευής ενός κεντρικού σταθμού για την επαρκή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, το 1903, ο ατμοελεκτρικός σταθμός Νεοφαλήρου τίθεται σε λειτουργία προκειμένου να καλύψει την ηλεκτροδότηση σιδηροδρόμων και βιομηχανικών μονάδων, καθώς και τον ηλεκτροφωτισμό της πρωτεύουσας. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η ηλεκτροδότηση της πρωτεύουσας, ιδιαίτερα κατά το διάστημα του 1927, αποτέλεσε πεδίο μεγάλων οικονομικών ανταγωνισμών. Νικητής σε αυτόν τον ανταγωνισμό στέφθηκε ο αγγλικός όμιλος Power and Traction το 1925. Η γνωστή ως Power κατασκεύασε σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής στον όρμο του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι το 1929 και εξελίχθηκε στη συνέχεια στην ηλεκτρική εταιρεία Αθηνών Πειραιώς, τη μεγαλύτερη όλων των ηλεκτρικών εταιριών της χώρας πριν από την ίδρυση της ΔΕΗ. Η μεγάλη τομή σημειώθηκε με την ίδρυση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στις 7 Αυγούστου 1950
και την υλοποίηση των ενεργειακών προγραμμάτων με την κατασκευή των σταθμών παραγωγής, την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών, λιγνίδι και νερών, την κατασκευή χιλιάδων χιλιόμετρων γραμμών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και πλήθους υποσταθμών μετασχηματισμού του ρεύματος. Ωστόσο, βασικός πυλώνας του εξηλεκτρισμού όλης της χώρας υπήρξε το μεγάλο έργο των εξαγορών, το οποίο ξεκίνησε το 1956 και ολοκληρώθηκε το 1968 με τη συνολική εξαγορά 415 ηλεκτρικών επιχειρήσεων. Αυτό το επισημαίνουμε γιατί η ΔΕΗ, εκτός της δικής της ιστορίας 66 χρόνων, κατέστη και ο φυσικός κληρονόμος και της ιστορίας της πρώτης περιόδου του εξηλεκτρισμού της χώρας. Το 1970, μέσα σε μια 20ετία της λειτουργίας της, η ΔΕΗ έχει πλέον κατορθώσει να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης όλης της χώρας και να προσφέρει ισότιμα σε όλους πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η ΔΕΗ είναι η πρώτη δημόσια ελληνική επιχείρηση που μερίμνησε για τη διάσωση του αρχιακού της πλούτου ήδη από το 1980 με σχετική νομοθετική ρύθμιση. Ωστόσο, η συστηματική προσπάθεια για τη δημιουργία και ανάδειξη του ιστορικού της αρχείου ξεκίνησε από το 2002-2003, οπότε δημιουργήθηκαν και οι αναγκαίες οργανωτικές ρυθμίσεις. Σήμερα, το ιστορικό αρχείο ΔΕΗ συγκεντρώνει, καταγράφει, ταξινομεί και αποδίδει στην έρευνα σημαντικές αρχαιακές ενότητες της επιχείρησης, στηρώντας σταθερά τη δέσμευσή του προς την επιστημονική κοινότητα. Από το 2003 έχει επίσης συγκροτήσει το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών, προάγοντας τη συλλογική μνήμη και αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ιστορίας της επιχείρησης. Παράλληλα, τεκμηριώνει και αναδεικνύει τη βιομηχανική κληρονομιά της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις, κτίρια, μηχανές και εργαλεία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μελέτη της ιστορίας της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Το ιστορικό λοιπόν αρχείο θεωρούμε ότι αποτελεί μια μεγάλη κυβωτό πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς, μοναδικού ενδιαφέροντος τόσο για την ιστορία της ίδιας της επιχείρησης και των ανθρώπων της, όσο και για την οικονομική και κοινωνική ιστορία όλης της χώρας. Παράλληλα, το ιστορικό αρχείο διεύρυνε τη δραστηριότητά του και στο πεδίο του σχεδιασμού πολιτικής για τη διάσωση και αξιοποίηση της πλούσιας βιομηχανικής κληρονομιάς της επιχείρησης ως τεκμήριο της τεράστιας παραγωγικής και τεχνολογικής προσφοράς της στη χώρα. Πρώτη συστηματική παρέμβαση στο θέμα υπήρξε η πιλωτική καταγραφή και τεκμηρίωση του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των πρώην λιμνητορυχείων Ελιβερίου, η οποία μαζί με τη συγκέντρωση προφορικών μαρτυριών παλιών εργαζομένων και τη διάσωση του ιστορικού αρχείου της μονάδας, αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του εξαγγελίου Αλιβερίου του 2006. Στη συνέχεια, η καταγραφή και τεκμηρίωση του ιστορικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Νεοφαλήρου οδήγησε στην αναβίωση προτάσεων για τη δημιουργία μουσείου της ΔΕΗ. Οι παραπάνω κλιμακούμενες δράσεις, μαζί με άλλες, κατέληξαν στη φιλοξενία της αναδρομικής έκθεσης βιομηχανική κληρονομιά στην Ελλάδα 1980-2015 των ελληνικών τμήματων του ΤΙΚΙ και του ΙΚΟΜΟΣ στο κτίριο ΤΑΦ του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Νεοφαλήρου, που σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη και σας καλούμε να την επισκεφτείτε με μεγάλη μας χαρά αν θα σας ξαναγήσουμε σε αυτή, νομίζουμε ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η καθαυτή επιλογή του συγκεκριμένου βιομηχανικού μνημείου της ΔΕΗ, το οποίο κηρύχθηκε διατηρητέο το 1986 και πρόκειται για μία από τις πρώτες ανάλογες κηρύξεις βιομηχανικών μνημείων, δηλαδή, και η απόδοση τμήματός του στο ευρύ κοινό, σηματοδοτούν την απαρχή μιας νέας στρατηγικής που σταθερά κινείται προς τη διάσωση, τη τεκμηρίωση και την ανάπτυξη της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της επιχείρησης. Παράλληλα με αυτή την έκθεση, η αφιερωματική έκθεση ΔΕΗ και η ιστορία της παρουσιάζει ευσύνοπτα και εύγλωτα αρχιακά και φωτογραφικά τεκμήρια, αλλά και αντικείμενα εξοπλισμού από όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΔΕΗ, λιγνητορυχία, παραγωγή, μεταφορά και διανομή. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μας μια μικρή αλλά αναγκαία παρένθεση. Κάθε πολιτική διαχείρισης και διαχείρισης αλλά και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς
πρέπει να εδράζεται σταθερά στην ερμηνεία της, ένα κατεξοχήν ιστορικό αντικείμενο. Άρα, να συγκροτείται πάνω στη σύνδεση του ειδικού με το γενικότερο και της υλικής με την άλλη κληρονομιά. Πρέπει δηλαδή να συνδέει τα βιομηχανικά κατάλοιπα, οι βιομηχανές και εργαλεία, με τα κοινωνικά και οικονομικά του συμφραζόμενα. Με δεδομένα τα παραπάνω, θα θέλαμε να επισημάνω ότι σήμερα η ΔΕΗ διακρίνεται εκτός των άλλων για μια μοναδικότητα μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, διαθέτει τη συλλογική μνήμη των χιλιάδων εργαζομένων της, συσσωρευμένη τεχνογνωσία, τηριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό, πολύτιμα αρχαιακά τεκμήρια, δηλαδή ένα συνεκτικό σύνολο ενεργού και ανενεργού πλούτου, υλικής και άειλης κληρονομιάς, το οποίο μόνο μία επιχείρηση του μεγέθους, της διάρκειας και της πανελλαδικής παρουσίας της ΔΕΗ θα μπορούσε να παραγάγει. Από τον ατμοελεκτρικό σταθμό Νέου Φαλήρου έως τις εγκαταστάσεις των λιμνητορυχείων Αλιβερίου και πιο πρόσφατα της Πτολεμαϊδας, τα υλικά κατάλοιπα του εξηλεκτρισμού συνιστούν αποτυπώματα της πλούσιας παραγωγικής δραστηριότητας της ΔΕΗ σε όλη την επικράτεια και συνάμα ψηφίδες ενός σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος. Επιδίωξή μας, ως ενεργά μάλιστα μέλη του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς, του ΤΙΚΙ, είναι να οικοδομήσουμε μία συνθετική ή ολιστική, αν θέλετε, συνείδηση και προσέγγιση αυτού του πολιτιστικούς αποθέματος, προκειμένου να το κοινωνήσουμε στο επιστημονικό και ευρύτερο κοινό. Θεωρούμε ότι η βιώσιμη επανένταξη των ανενεργών ιστορικών εγκαταστάσεων με όρους αληφορικής προσέγγισης προβάλλει σήμερα επιτακτικά, ίσως επιτακτικότερα από ποτέ, και συνιστά κατευθυντήριο άξονα για μια πολιτική που θα αντιμετωπίζει το απόθεμα βιομηχανικής γης και κτηρίων ως πολύτιμο πόρο μεν, ο οποίος όμως χρήζει προστασία. Σας ευχαριστούμε.